Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Diet System. Είμαστε εδώ για άλλη μία εκπομπή για να κάνουμε πραγματικότητα αυτό το οποίο σας έχω υποσχεθεί από την πρώτη κιόλας. Τι είναι αυτό? Είναι να σας μιλήσουμε στον κόσμο της Diet System, στον κόσμο της καλής υγείας, της ποιότητας ζωής, της ομορφιάς, πάνω απ' όλα της μακροζωίας. Αυτή τη λέξη θέλω να κρατήσετε και όπως σας έχω πει θα σας το αποδεικνύω κάθε μα κάθε φορά. Σήμερα λοιπόν φυσικά δεν είμαι μόνη μου, έχω δύο υπέροχους καλεσμένους που θα κάνουν αυτό το οποίο μόλις σας είπα, πράξη. Να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας μας, η κυρία Κατερίνα Κιούση, διατροφολόγος, διαιτολόγος της Diet System. Καλώς ήρθατε και έχετε φέρει μαζί σας έναν άνθρωπο, τον οποίο είχα την τύχη να τον γνωρίσω έτσι και λίγο νωρίτερα. Είναι ένας άλλος άνθρωπος από αυτόν ο οποίος ξεκίνησε. Να σας καλωσορίσω, κύριε Λαμπράκη, στον κόσμο της Diet System, αν και εσείς είχατε κάνει την έξυπνη κίνηση και είχατε έρθει εδώ πολύ νωρίτερα. Λοιπόν. Πολύ σωστά. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και στο τηλεοπτικό κόσμο, εννοώ φυσικά. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο έτσι από την αρχή. Να μου πείτε πώς πήρατε την απόφαση και για ποιο λόγο μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να επισκεφτείτε την κυρία Κιούση και τον κόσμο της Diet System. Ναι, η απόφασή μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγκλωβίστηκα με πάρα πολλά κιλά τα οποία δεν μπορούσα να χάσω. Πώς έγινε αυτό, κύριε Λαμπράκη? Από την καθημερινότητα, τον τρόπο ζωής, την λανθασμένη διατροφή και χωρίς εύκολα κάποιος να το καταλάβει, βρίσκεται ξαφνικά με πάρα πολλά κιλά. Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Μια δυσφορία, μια έλλειψη ευεξίας, δυσκολία στην καθημερινότητα και στις δραστηριότητες. Οπότε προβληματίζομαι πώς μπορώ να χάσω αυτά τα κιλά τα οποία καταλαβαίνω ότι μου δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο άγχος και βάρος στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου. Mm-hmm. Μετά από πολλές προσπάθειες λοιπόν που επέβαλα τον εαυτό μου και επίπονες και αγχωτικές, σε μία διαφήμιση στο Facebook γνώρισα την Diet System και είπα ότι ήταν πια καιρός να απευθυνθώ σε ειδικούς, αφού είδα ότι και μόνος μου δεν μπορούσα να φτάσω στο στόχο που επιθυμούσα. Έτσι. Έχοντας στην αρχή μία δυσπιστία, η αλήθεια είναι, αφού είχα απογοητευτεί από τις προσπάθειες που είχα κάνει μόνος μου. Είχατε κάνει λοιπόν κάποιες προσπάθειες. Είχα κάνει κάποιες προσπάθειες, είχαν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή είχα χάσει μόνος μου 10 κιλά, αλλά είχα φτάσει στα 118, που, στα οποία είχα κολλήσει. Δεν μπορούσα πια να κάνω κάτι, αγχωνόμουνα. Έβλεπα ότι κάτι πρέπει να κάνω άμεσα. Και αυτό το πράγμα με έβαλε σε ένα φαύλο κύκλο που δεν μου έφερε το αποτέλεσμα το επιθυμητό. Ναι. Έτσι, κύριε λοιπόν, Λαμπράκη, συγγνώμη που θα σας διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Έχω αυτή την εικόνα δίπλα μου, θέλω να τη δείτε κι εσείς. Πραγματικά είσαστε ένας άλλος άνθρωπος. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και απλά δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ σε αυτό που μου λέγατε. Αρχικά φαίνεστε πολύ μεγαλύτερο σε ηλικία. Πρέπει να το πω αυτό. Και άλλος. Και τα χαρακτηριστικά σας ακόμα. Είσαστε πραγματικά ένας άλλος άνθρωπος. Συγχαρητήρια θέλω να σας πω. Σας ευχαριστώ. Συνεχίστε, συγγνώμη. Την αντίδρασή σας λοιπόν την έχουν αρκετοί από τους γνωστούς μου. Και ειδικά κάποιοι οι οποίοι τυχαίνει να μην με έχουν δει για ένα διάστημα, μου λένε ότι ο ένας και ο άλλος είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Άλλοι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι όντως και εγώ σοκάρομαι μια φορά βλέποντας τις παλιές φωτογραφίες. Βέβαια, εγώ θυμάμαι πώς ήμουνα και πώς ένιωθα. Το κυριότερο είναι αυτό, το πώς ένιωθα. Είμαι πραγματικά άλλος άνθρωπος. Και εμφανισιακά, αλλά και σαν διάθεση πια και σαν αίσθηση. Νιώθω τελείως διαφορετικά, πολύ πιο ανάλαφρος, πολύ πιο ελεύθερος. Αυτό νομίζω μπορούμε να το φανταστούμε όλοι. Νομίζω ότι μπορείτε να το φανταστείτε και εσείς βλέποντας αυτή την εικόνα, αυτή τη διαφορά και μόνο. Έναν άλλον άνθρωπο στον καναπέ και έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο πίσω στην οθόνη.
Θέλω όμως πριν συνεχίσουμε την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, να σας δώσω την ευκαιρία αυτή και όλα στη στιγμή, μόνο με αυτή την εικόνα, πριν σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή του κυρίου Λαμπράκη, πριν σας δείξουμε τα νούμερα τα οποία θα σας αποδείξουν πραγματικά την τεράστια διαφορά, ουσιαστική διαφορά που έχει στον οργανισμό του και στην υγεία του, θέλω να σας δώσω την ευκαιρία να τηλεφωνήσετε τώρα οι 10 πρώτοι, οι 10 πιο γρήγοροι, για να αποκτήσετε αυτό εδώ το κουτί. Το κουτί της Diet System που περιλαμβάνει όλα τα διατροφικά γεύματα της ημέρας, από το πρωινό μέχρι το βραδινό. 2-81-03-36-109. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα θα κάνετε τη δοκιμή σας για να σας αποδείξουμε πόσο εύκολο μπορεί να είναι ένα τέτοιο αποτέλεσμα όπως αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Δεν θέλω να καθυστερήσω όμως περισσότερο, θέλω κυρία Κιούση να μου πείτε εσείς σαν περιστατικό, ο κύριος Λαμπράκης, όταν σας επισκέφθηκε, ήταν ένα δύσκολο περιστατικό? Θεωρώ ότι κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό. Από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό από όλα είναι να πάρουμε την απόφαση. Και λένε ότι ένας άνθρωπος καταλήγει να πάρει μια απόφαση ή όταν έρθει η στιγμή της έμπνευσης ή όταν έρθει η στιγμή της απόγνωσης. Ο κύριος Λαμπράκης όταν ήρθε στο χώρο ήταν συνειδητοποιημένος τι ήθελε να πετύχει και από εκεί και πέρα σημαντικό για μας αυτό, είναι πολύ σημαντικό, είναι θεωρώ το πιο σημαντικό να. Και από εκεί και πέρα σαν διαδικασία για μας ήταν εύκολο να φέρουμε το αποτέλεσμα γιατί ακολούθησε το πρόγραμμα και είδε τα αποτελέσματα μετρήσιμα, το οποίο τον έφτασε και σε καλύτερη ψυχολογία, έτσι ώστε να φτάσει το αποτέλεσμα μέχρι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι, να πούμε αρχικά στον κόσμο, τώρα που θα ξεκινήσουμε να σας δείχνουμε έτσι πιο συγκεκριμένα τα νούμερα, ότι αυτό το αποτέλεσμα το οποίο κυρίως βλέπετε, που για μένα είναι το πιο σημαντικό αυτό, αλλά θα δείτε και στα νούμερά μας, ήρθε σε τι χρονικό διάστημα, κυρία Κιούση? Ουσιαστικά το αποτέλεσμα ήρθε μέσα σε 4 με 5 μήνες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα η συνεργασία μας με τον κύριο Λαμπράκη συνεχίζεται, γιατί όλο αυτό είναι κάτι το οποίο του λύνει προβλήματα της καθημερινότητας, τον εξυπηρετεί και κρατιέται και προστατευμένο σε σχέση με κάποιες ατασταλίες που κατά διαστήματα μπορεί να κάνει. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Φαντάζομαι εργάζεστε. Η καθημερινότητά σας είναι δύσκολη, γιατί επειδή μου λέτε τώρα έτσι ότι δυσκολεύεστε προφανώς να. Στο παρελθόν δηλαδή εννοώ, να τραφείτε σωστά και γι' αυτό το λόγο ενδεχομένως φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα σας εξυπηρετεί και πάρα πολύ γιατί εργάζεται πολλές ώρες, λείπετε πολλές ώρες από το σπίτι. Κατανοητό. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το σύνηθες, κυρία Κιούση, αυτό το πρόβλημα, έτσι, να έχουμε τέτοια θέματα, γιατί δεν προλαβαίνουμε στην καθημερινότητά μας και κάνουμε λάθος επιλογές. Σωστά. Μετά πολλές ώρες νηστική, μετά τρώμε μεγάλες ποσότητες τροφής, συσσωρεύουμε κιλά, θεωρούμε ότι το πρόβλημα θα λυθεί κάποια στιγμή από μόνο του και όλο αυτό πηγαίνει αυξητικά μέχρι ένα σημείο που φτάνει και βλέπουμε ότι πλέον μόνοι μας δεν μπορούμε, οπότε πρέπει να απευθυνθούμε στους πλέον ειδικούς. Έτσι. Η ειδική είναι η Diet System, το έχουμε πει αυτό. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε αυτό το οποίο σας κρατάω τόση ώρα. Βλέπετε την πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ή δεν ξέρω αν την βλέπετε καλά, αλλά θα με βοηθήσει ο κύριος Λαμπράκης. Κύριε Λαμπράκη, θέλω να με βοηθήσετε για τον κόσμο πάνω απ' όλα για να παραδειγματιστεί. Να έρθετε μαζί μου εδώ. Ευχαριστώ. Ελάτε εδώ δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος εδώ θέλει να καθίσετε να σας βλέπει ο κόσμος καλά. Νομίζω ότι είμαστε ok. Αρχικά τα ρούχα σας φαντάζομαι ότι έχουν δημιουργήσει πλέον πρόβλημα. Έχω αλλάξει εντελώς καρδαρόμα. Καρδαρόμα εντελώς. Τέλεια. Βλέπουμε ότι ήμασταν 118 κιλά. Θέλω όμως τώρα να δούμε το βίντεο για να καταλάβουμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε εδώ. Πόσα κιλά λιγότερα είναι. Πόσα κιλά έχουμε χάσει. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο μας. Εδώ ξεκινάμε λοιπόν στα 118. Και πέφτει. Ότι είναι πολλά τα κιλά, κύριε Λαμπράκη, το βλέπω. Αλλά πόσα είναι δεν ξέρω. 92. 25 ολόκληρα κιλά. 26 κιλά 26. Είμαστε. 26 κιλά κάτω. Είναι, εντάξει, είναι ένα μεγάλο παιδάκι. Αυτό που κουβαλούσαμε πάνω μας, έτσι δεν είναι. Μισός άνθρωπος. Δεν είναι, καθίστε, δεν θέλω να σας κουράζω. Αυτό είναι το νούμερο όμως το σημαντικό. Αυτό είναι το νούμερο το οποίο εσείς, εμείς όλοι που ασχολούμαστε τέλος πάνω λίγο πολύ με τα κιλά μας και μας απασχολεί πόσα κιλά είμαστε εμείς, πόσα κιλά είναι ο ένας, πόσα κιλά είναι ο άλλος. Είναι αυτό το νούμερο στο οποίο δίνουμε σημασία και αυτό το νούμερο το οποίο καταλαβαίνουμε καλύτερα. Είμαστε λοιπόν 118, φτάσαμε στα 92, 26 κιλά κάτω. Αυτό όμως τι σημαίνει? Κυρία Κιούση, θέλω να μου πείτε
Τι σημαίνει αυτή η διαφορά που βλέπω? Εννοείται ότι το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι το κομμάτι της εμφάνισης. Έχουν αφαιρεθεί ουσιαστικά κιλά λίπους από το σώμα, οπότε έχει αλλάξει τελείως το σχήμα του σώματος, γιατί το λίπος έχει πολύ πολύ μεγαλύτερο όγκο σε σχέση με τη μυϊκή μάζα. Από εκεί και πέρα όμως η ουσιαστική δουλειά που έχει γίνει είναι όσο αφορά την μεταβολική διεργασία, έτσι ώστε ο οργανισμός να μπορεί να παίρνει περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και να έχει την ικανότητα να απομακρύνει από το σώμα τοξίνες, πλαχνικό λίπος και ελεύθερες ρίζες. Στην αρχή λοιπόν η περιεκτικότητα στο σώμα σε νερό ήταν χαμηλή, το λίπος ήταν αυξημένο και συνολικά αλλά και στους ιστούς και όλο αυτό δυσκόλευε απίστευτα τον οργανισμό στο να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Από την άλλη όμως, εσείς φαντάζομαι ότι θέλετε να ακούσετε την πιο απλοποιημένη έτσι, πλευρά και το τι πραγματικά εσείς νιώσατε για εσάς. Τι σημαίνει αυτή η διαφορά, κύριε Λαμπράκη? Άλλαξε η ζωή μου ριζικά. Ριζικά όσον αφορά την αίσθηση και το αίσθημα, όπως σας είπα πριν, της ελευθερίας. Ένιωσα τελείως διαφορετικό και νιώθω τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Βέβαια. Οι δραστηριότητες μου είναι πολύ πιο, γίνονται πολύ πιο άνετα πια, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως πριν είχα αρκετά προβλήματα, ακόμα και στην κίνησή μου, αλλά και στον ύπνο μου και στην διάθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας και απέναντι στους συνεργάτες μου, στους φίλους μου, σε όλο τον κόσμο που συναναστρέφομαι. Πόσο εύκολα, κύριε Λαμπράκη, ήρθε αυτό το αποτέλεσμα για εσάς? Εσείς πώς το βιώσατε αυτό? Σας είπε η κυρία Κιούση και θέλω να το τονίσω ότι καταρχήν ξεκίνησα όλη αυτή την προσπάθεια έχοντας πια συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να χάσω αυτό το βάρος. Ο τρόπος μετά μου δόθηκε με την Diet System και με τη βοήθεια της κυρίας Κιούση. Και ο τρόπος λειτουργήσε. Λειτουργήσε άμεσα. Από την πρώτη εβδομάδα είδα να χάνονται κιλά. Με τις τακτικές επισκέψεις μου στο κέντρο, με τις μετρήσεις που σας είπα, σας ανέφερε η κυρία Κιούση πριν, το αποτέλεσμα πια είχε αρχίσει να παίρνει και νούμερα. Ναι. Να το βλέπω και να το νιώθω εγώ, αλλά να βλέπω και τη ζυγαριά να κατεβαίνει. Να βλέπω και το μεταβολισμό μου να αλλάζει. Και όλα αυτά σιγά σιγά δημιουργούν και την αίσθηση ότι κάτι κάνω πραγματικά, κάτι ουσιαστικό αλλάζει σε μένα και με αποτέλεσμα αυτό να μου δίνει παραπάνω το κουράγιο, τη δύναμη και τη θέληση να προχωρήσω ώσπου έφτασε αυτό το αποτέλεσμα. Θα πω ότι αν εξαιρέσω ένα διάστημα πολύ μικρό της τάξης των 10 ημερών μέχρι να καταφέρω να αλλάξω τον τρόπο διατροφής μου, να μπω στο σωστό τρόπο διατροφής με τα 5 γεύματα, με τα τακτικά γεύματα, αν εξαιρέσω λοιπόν αυτό το διάστημα της προσαρμογής μου, όλο το υπόλοιπο διάστημα δεν το κατάλαβα καν. Έτρωγα, χόρτενα και έχανα κιλά. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει πραγματικά και θέλω να το ξαναπώ, να το επαναλάβω σε εσάς και να κρατήσω 2-3 πράγματα τα οποία μας είπε. Αρχικά ότι λειτουργεί, αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό και το πόσο εύκολα έτρωγε ο κύριος Λαμπράκης και έχανε. Αυτή την ευκαιρία λοιπόν πρέπει να τη δώσω νομίζω σε εσάς, γιατί νομίζω ότι πραγματικά την περιμένετε, το βλέπετε, βλέπετε πόσο εύκολα μπορείτε να πάρετε το αποτέλεσμα και ακόμα πιο εύκολα θα σας πω εγώ τηλεφωνώντας στο 281-0336-109. Είναι όλη η ομάδα της Diet System και η κυρία Κιούση προσωπικά και όλοι όμως οι διατροφολόγοι εκεί, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν εσάς τον καθένα ξεχωριστά. Και επίσης, μιας και είπε και ο κύριος Λαμπράκης ότι από το Facebook βρήκε την ευκαιρία, σας λέω τώρα αμέσως και σας προτείνω να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, Diet System, όπου θα μπορέσετε να βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες και πλούσια έτσι, άρθρα για να μπορέσετε να διαβάσετε κάποια πράγματα, να ενημερώνεστε και διάφορους άλλους, έτσι, διάφορα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί η Diet System για να μπορέσετε να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεστε και από εκεί και πέρα να σας δώσουμε την ευκαιρία να έρθετε από κοντά, να επισκεφτείτε την ομάδα της Diet System και να δείτε τι μπορούν να κάνουν για εσάς. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Κυρία Κιούση, θα συνεχίσω με ένα νούμερο. Τώρα θα πάμε σε κάτι πιο εξειδικευμένο που θα ήθελα έτσι να μου το εξηγήσετε εσείς. Body age, η μεταβολική μας ηλικία. Ή αλλιώς ηλικία σώματος που λέμε. Ηλικία σώματος. Για πείτε μου λίγο τι είναι αυτό και να δούμε λίγο και από πού είχε ξεκινήσει ο κύριος Λαμπράκης. Εδώ το βλέπουμε, συγγνώμη, να πούμε ότι είχε ξεκινήσει 65 ετών. Θα τρελαθώ.
Όταν ήρθατε, δηλαδή, όταν ήρθε στο χώρο. Ουσιαστικά το σώμα, με τον τρόπο που μεταβόλιζε, ναι, η ικανότητα του οργανισμού να παίρνει θρεπτικά στοιχεία και να έχει την επιλογή να διώχνει από το σώμα τοξίνες, σπλαχνικό λίπος και ελεύθερες ρίζες, έδειχνε απίστευτα κουρασμένο και συμπεριφερόταν ο οργανισμός σαν να ήταν στην ηλικία των 65 ετών και όχι των 42. Δηλαδή, 23 ολόκληρα χρόνια. Καλά, είναι φοβερό. Τα οποία επιβάλλουν τον οργανισμό προς τη λειτουργία του. Αυτό το αισθανόσασταν. Συγγνώμη κύριε Κιούστα, θα μου πείτε ακριβώς τι συνέβη, αλλά εσείς το αισθανόσασταν κύριε Λαμπράκη αυτό. Ακριβώς. Αισθανόσασταν μεγαλύτερος έτσι. Πιο λαϊκά, είναι στο σημείο που εγώ νιώθω την απελπισία, που προσπαθώ να χάσω βάρος, μειώνοντας πάρα πολύ τα γεύματα που έκανα τότε, χωρίς όμως να έχω αποτέλεσμα. Είναι φοβερό. Γιατί σκεφτόμουν ότι πριν που βλέπαμε τη φωτογραφία, είπα ότι φαίνεστε και μεγαλύτερος, ας πούμε, εδώ με τα παραπάνω κιλά. Βλέπετε πώς όλα έτσι συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, και σαν όψη, ένας άνθρωπος με παραπάνω κιλά φαίνεται μεγαλύτερος και τελικά είναι κιόλας, κυρία Κιούση. Και όσον αφορά τις εξετάσεις στο προφίλ υγείας, ότι είχες αναφέρει ότι είχες χοληστερίνη, την οποία προσπαθούσε με διατροφή να την κατεβάσει. Και με την διατροφή που ακολουθήσαμε, είδαμε ότι αυτές οι τιμές πέσαν χωρίς να χρειαστεί ούτε καν να πάρει αγωγή για αυτό το πράγμα. Α, μάλιστα. Δηλαδή, οπότε και είχαν ξεκινήσει κάποια προβλήματα. Είχα σύσταση από τον γιατρό μου να ξεκινήσω χάπι για τη χοληστερίνη, χάπι για την πίεση. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν και ρυθμίστηκαν αυτόματα μόνα τους. Η χοληστερίνη από το 260 έπεσε στο 180 και η πίεση μου επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα χωρίς να χρειαστεί κάποια αγωγή ή κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι. Με το σύστημα διατροφής λοιπόν της diet system. Αυτό και μόνο είναι δώρο ζωής. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι της εμφάνισης. Είναι κάτι το οποίο με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα. 65 ετών λοιπόν ξεκίνησε ο κύριος Λαμπράκης και θέλω να δούμε τώρα πώς πέφτουν τα χρόνια. Το βλέπουμε μαζί από 65 με την απώλεια αυτή πήγαμε 54 ετών. Κυρία Κιούση, κερδίσαμε 11 χρόνια. 11 χρόνια και κέρδισε όλο αυτό το χρόνο μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μέσα σε μια συνεργασία που αυτή τη στιγμή καταγράφεται 7 με 8 μήνες, παρόλο που υπάρχουν και κάποια μικρά διαλύματα, ας πούμε, κατά τα διαστήματα, είτε στα Χριστούγεννα ή κάποιες άλλες φορές που μπορεί να έχει προκύψει κάτι στον κύριο Λαμπράκη και να χρειάστηκε να είναι εκτός Ηρακλείου ή να μην επιθυμεί να παραλάβει τα γεύματά του, είδαμε ότι υπήρξε μια τεράστια ανατροπή πέρα από το κομμάτι της εμφάνισης και επί της ουσίας αυτό που κέρδισε ο οργανισμός είναι ότι αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται σαν να είναι 11 χρόνια νεότερος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί αυτό το νούμερο να αρχίσει να βελτιωθεί και άλλο, κυρία Κιούση. Ο στόχος μας είναι να φτάσει στην ηλικία στην οποία βρίσκεται. Πράγμα το οποίο είναι εφικτό, εννοείται. Έτσι? Εννοείται ότι είναι εφικτό. Είναι ίσως και ένας από τους λόγους που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή, ενώ δεν έχετε κανένα θέμα με τα κιλά. Αυτό είναι δεδομένο, το βλέπουμε όλοι. Ένας από τους βασικότερους λόγους. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Βλέπετε λοιπόν γιατί διαφορές μιλάμε. Σας είπα ότι θα δούμε και κάποια νούμερα άλλα, τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε, γιατί έχουμε μάθει να βλέπουμε μόνο την έτσι, διαφορά στα κιλά. Θέλω να σας δώσω όμως την ευκαιρία. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθείτε, που βλέπετε τα αποτελέσματα που μπορεί να φέρει το σύστημα διατροφής της Diet System, δεν ξέρω, οι 10 πρώτοι, οι 10 πιο έξυπνοι, οι 10 πιο αποφασισμένοι. Σίγουρα πάντως θέλω να είσαστε γρήγοροι. Σίγουρα θέλω να σηκώσω το τηλέφωνο τώρα, 281-0336-109. Το βλέπετε, είναι εδώ. Αυτό είναι το κουτί. Με τα γεύματα, όλα. Είναι αυτό το κουτί το οποίο καθημερινά παραλάμβανε ο κύριος Λαμπράκης και πάρα πολύ εύκολα, όπως είπε και πριν, τρώγοντας, αδυνάτησε. Και όχι μόνο αδυνάτησε, αλλά κέρδισε και χρόνια και όχι μόνο χρόνια, αλλά και την υγεία του. Κυρία Κιούση, θέλω να μου πείτε για άλλο ένα νούμερο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε εδώ και θέλω να το δούμε. Το σκορ υγείας, ένα νούμερο το οποίο εγώ δεν το έχω ξαναδεί, άρχισα να το ακούω πρώτη φορά στην Diet System, 36%. Και τώρα προχωράει πολύ χαίρομαι, 71. Αυτό είναι νομίζω η μεγαλύτερη διαφορά που βλέπω. Είναι αξιοσημείωτη αυτή η διαφορά και ουσιαστικά το σκορ υγείας τι είναι. Μας δείχνει πόσο ισχυρό είναι το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Πριν λοιπόν που στο σώμα του κυρίου Λαμπράκη υπήρχε πάρα πολύ λίπος και συνολικά αλλά και στα σπλάχνα και η αναλογία του νερού μέσα στο σώμα ήταν χαμηλή, ο οργανισμός δεν μπορούσε να αντιδράσει. Τώρα, έχοντας θεαματικό αποτέλεσμα όσον αφορά την μείωση του λίπους, το νερό αντίστοιχα έχει αυξηθεί και ο οργανισμός μπορεί
να δουλέψει πιο σωστά, να πάρει τα θρεπτικά στοιχεία που του είναι απαραίτητα και να μπορεί να διώχνει οτιδήποτε τον βλάπτει. Και έτσι έχει κερδίσει όλη αυτή τη μεγάλη διαφορά από το 36 μέχρι το 71 που έχουμε φτάσει σήμερα. Κύριε, και στο 36% μου φαίνεται ότι ήταν πρόβλημα. Είναι κάτω από το μέσο όρο. Δηλαδή σημαίνει ότι πλέον το λίπος κάνει κουμάντο, έχει εγκλωβιστεί και σε ιστούς και σε όργανα, το οποίο επιβαρύνει και επιβραδύνει όλη την λειτουργία του οργανισμού. Το οποίο είναι φοβερό, δεν μπορώ να το διανοηθώ, για έναν άντρα ο οποίος σίγουρα αρχικά σε 42, τώρα που σας γνωρίζω όμως και σας μιλάω, βλέπω ότι είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος οπωσδήποτε είσαστε ευχάριστος, δραστήριος. Φαντάζομαι ότι η ζωή σας και η καθημερινότητά σας θα είναι έτσι... Όπως τη φαντάζομαι, έτσι. Έχει επανέλθει στα φυσιολογικά. Και έχει επανέλθει στα φυσιολογικά της. Για σας αυτό το 71% τι σημαίνει? Καταρχήν υγεία. Υγεία. Κάτι το οποίο πραγματικά ένιωθα ότι το είχα χάσει και δεν το απολάμβανα. Και επίσης ήταν και ο σημαντικότερος λόγος που με ώθησε να απευθυνθώ στους ειδικούς. Mm-hmm. Σίγουρα η διαφορά στην εμφάνιση και στην αίσθηση είναι μεγάλη. Βέβαια. Αλλά δεν ήταν ο στόχος ο αρχικός. Ο στόχος μου αρχικός, όπως είπα και πριν, ήταν να βελτιώσω την υγεία μου. Mm-hmm. Βλέποντας πια ότι και η χοληστερίνη μου και η πίεσή μου και όλος μου ο οργανισμός δεν ανταποκρινόταν όπως θα έπρεπε για έναν άνθρωπο στα 40 του, με ώθησαν να... Αυτό ήταν ο σημαντικότερος λόγος για να απευθυνθώ σε ειδικούς. Γιατί άρχισα να ανησυχώ πια. Πραγματικά, εγώ έχω μείνει άναυδη, κύριε Κιούση. Πιστεύω ότι και ο κόσμος που μας παρακολουθεί πρέπει να έχει μείνει άναυδος. Κυρίως γιατί αυτά τα νούμερα δεν τα έχω ξαναδεί. Δηλαδή, πραγματικά μου δείχνει μια εξειδίκευση από την πλευρά σας. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξανακούσει ποτέ. Μπορεί να έχουμε ακούσει διαιτολόγους να έχουν βγει στην τηλεόραση, να έχουν πει κάποια πράγματα. Διαφορές ίσως σε λίπος, σε κιλά, αλλά σκορ υγείας ή ηλικία σώματος δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ. Μα και το ποσοστό του λίπους έχει μειωθεί θεαματικά και τα περισσότερα κιλά της απώλειας είναι απώλεια λιπόδοσης του. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη διαφορά και έχει δημιουργήσει και όλο αυτό το θετικό αποτέλεσμα και στο κομμάτι στο πώς λειτουργεί ο μεταβολισμός και στο προφίλ της υγείας. Έτσι, βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικά οι ειδικοί είναι οι diet system. Πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δουν τι συμβαίνει στον οργανισμό σας και στο σώμα σας είναι η diet system, γιατί σας δείχνει πράγματα τα οποία αφορούν και νούμερα τα οποία αφορούν την υγεία σας πραγματικά και ουσιαστικά και όχι απλά το νούμερο που μπορεί να δείξει μία ζυγαριά ή ένας απλός λιπομετρητής. Και αυτά τα νούμερα τα βλέπετε βδομάδα με τη βδομάδα να αλλάζουν. Πάρτε την απόφαση τώρα λοιπόν. Από τη στιγμή που υπάρχει λύση, από τη στιγμή που λειτουργεί, όπως είπε ο κύριος Λαμπράκης που μου άρεσε πάρα πολύ και θα το κρατήσω και θα το χρησιμοποιώ, από τη στιγμή που μπορείτε να αλλάξετε τα πάντα, ό,τι έχετε βάλει στις προτεραιότητα, δεν είναι πρόβλημα για μας αυτό. Η εμφάνισή σας είναι, η υγεία σας είναι, το να κερδίσετε χρόνια και αυτή η μακροζωία την οποία σας λέω και σας ξαναλέω, ό,τι και αν έχετε βάλει προτεραιότητα, εδώ στην Diet System με ένα τηλεφώνημα μπορείτε να το κερδίσετε. Με ένα τηλεφώνημα το οποίο μπορείτε να κάνετε ραντεβού με τους ειδικούς και γιατί όχι να δοκιμάσετε για να το δείτε και μόνοι σας το φαγητό το οποίο μπορεί, όπως είπε και ο κ. Λαμπράκης, τρώγοντας να σας αδυνατήσει. Κύριε Κιούση, θέλω να μου πείτε τι κερδίζει πραγματικά αυτός ο οποίος θα πάρει ένα τηλέφωνο τώρα. Εγώ δεν θα απευθυνθώ στους πιο γρήγορους, θα απευθυνθώ στους πιο αποφασισμένους. Όταν λοιπόν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα, το πιο σωστό που έχουμε να κάνουμε είναι να αναλάβουμε δράση. Από το να χάνουμε λοιπόν το χρόνο μας με υποτυπώδεις προσπάθειες, να χάνουμε 2 κιλά να τα ξαναπαίρνουμε, να χάνεται από το σώμα περισσότερα υγρά και μυϊκή μάζα και το λίπος να παραμένει σταθερό, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία μα καμία άλλη λύση πέρα από το να έρθουμε στο χώρο της Diet System, να κάνουμε έναν αναλυτικό σωματομετρικό έλεγχο, να εντοπίσουμε πού είναι τα προβλήματα, πόσο μεταβολικά δραστήριος είναι ο οργανισμός, αν το σώμα μας έχει κατακρατήσεις και από εκεί και πέρα, ξέροντας τι θέλουμε να φέρουμε σαν αποτέλεσμα και λαμβάνοντας υπόψη και το ιστορικό της υγείας, να παρασκευάσουμε τα γεύματα όλης της μέρας, έτσι ώστε να δώσουμε και ωραίες γεύσεις και ποικιλία και εγγυημένο αποτέλεσμα. Τα είπατε όλα ακριβώς έτσι όπως πρέπει για να καταλάβουν. Η κυρία Κιούση λοιπόν θα είναι εδώ και όλη η ομάδα όμως για να μπορέσει να σας εξυπηρετήσει.
Κύριε Λαμπράκη, πριν κλείσουμε, αρχικά να σας πω ότι έχω ενθουσιαστεί που σας γνώρισα και είδα αυτή τη διαφορά. Θέλω να σας δώσω όμως συγχαρητήρια, γιατί οπωσδήποτε είναι μια εύκολη διαδικασία, ναι μεν, αλλά χρειάζεται έτσι ένα πνευματικό επίπεδο για να μπει σε μια διαδικασία τέτοια να αλλάξει τη ζωή σου, και πραγματικά συγχαρητήρια. Και θα ήθελα έτσι, επειδή σας βλέπω σαν πρότυπο, και θα ήθελα ο κόσμος έτσι που μας παρακολουθεί να σας δει όπως ακριβώς σας βλέπω κι εγώ, να πείτε έτσι μια τελευταία ατάκα σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Θα ήθελα να τους πω ότι από τη στιγμή που πραγματικά έχουν αποφασίσει να χάσουν το βάρος τους, ο τρόπος της Diet System υπάρχει, λειτουργεί, για μένα λειτουργήσε, εύχομαι να λειτουργήσει και για αυτούς. Εύχομαι να πάρουν και αυτή την απόφαση και να χάσουν τα κιλά όπως τα έχασα κι εγώ. Έτσι, σας προτρέπει λοιπόν ο ίδιος ο άνθρωπος. Εγώ ό,τι και να σας πω πια νομίζω είναι περιττό, γιατί ό,τι καλύτερο είναι μια αληθινή μαρτυρία. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει περάσει από τα δύσκολα, έτσι, τα παραπάνω κιλά, και έχει φτάσει και έχει καταλήξει σε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Κύριε Κιούση, εύχομαι πάντα έτσι να μου φέρνετε τέτοιους ανθρώπους. Θέλω να δω ποιοι έχουν έτσι μπει στον κόσμο της Diet System και πώς έχουν βγει από αυτόν. Η αλήθεια είναι ότι όσο προχωράμε, ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν είναι τόσο εύκολο καθένας να εκθέσει τη δική του περίπτωση, και θεωρώ ότι ένας λόγος παραπάνω που χρειάζεται συγχαρητήριο ο κ. Λαμπράκης είναι ότι και πήρε την απόφαση, σωστά, αλλά και βέβαια έχει το θάρρος να παρουσιάσει το αποτέλεσμα που κέρδισε. Από εκεί και πέρα, σαφώς, κατά διαστήματα θα παρουσιάζουμε και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων και με διαφορετικό προφίλ, είτε υγείας είτε διαφορετική περίπτωση, έτσι ώστε οι άνθρωποι που μπορεί να ταυτίζονται με ανάλογες περιπτώσεις να ξέρουν πού θα απευθυνθούν. Έτσι. Εγώ θα σας πω για έτσι τελευταία ότι η Diet System είναι εδώ για όλους, και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή να σας δείξουμε όλους αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους που έχει λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Μπορεί να λειτουργήσει και για εσάς. Ελπίζω να προλάβατε. Άλλη μια ευκαιρία θα σας δώσω. 2810336109. Αλλάξτε τη ζωή σας. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε πια. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν κοντά μου. Καλή συνέχεια. Να πω σε εσάς. Καλή συνέχεια, βέβαια. Καλή συνέχεια. Όχι γιατί για τα κιλά. Έτσι, για το σκορ υγείας μόνο. Τίποτα άλλο. Ακριβώς. Να φτάσουμε στο 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κιούση. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα από εμάς. Γεια σας.